Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, οι οποίες αφορούν 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα μας, είτε ως ασθενείς είτε ως φροντιστές. Αν και έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, τα νοσήματα αυτά παραμένουν ανίατα, προκαλώντας πολλές φορές δυσβάσταχτο ψυχολογικό και οικονομικό βάρος στις οικογένειες όσων πάσχουν. Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ αφορούν κυρίως τις ηλικίες άνω των 85 ετών, αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν ήδη από την ηλικία των 60 ετών. Η ζωή του Εμμανουήλ Ντούρου άλλαξε πριν από κάποια χρόνια όταν νόσησε η μητέρα του. Η μητέρα μου είναι 65 ετών, έχει μια πρόωρη μορφή άνοιας και η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, οπότε ήταν λίγο πιο ξαφνικό. Δυσκολευόταν να έχει... όπως και πριν, δηλαδή, να έχει μια σταθερή διάθεση, υπήρχαν έντονες μεταπτώσεις, δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα δυσάρεστα συναισθήματα περισσότερο, υπήρχαν έντονες εκδηλώσεις φόβου και γενικά φαινόταν μια αλλαγή στη συμπεριφορά. Το 99% των ατόμων με άνοια έχει κάποια κληρονομική προδιάθεση. Η συσσόρευση του β' αμυλοειδούς και της ταφ πρωτεΐνης στον εγκέφαλο που ευθύνονται για την νόσο αρχίζουν να προκαλούν τη βλάβη στα κύτταρα 15 με 20 χρόνια πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Ξέφραγα, ενώ εγώ στην αρχή ήμουνα πολύ δραστήρια. Ναι. Και άρχισα να μην θυμάμαι. Καταλάβαμε το πρόβλημα όταν σταδιακά άρχιζε να χάνει τη συγκέντρωσή της, να ξεχνάει πράγματα τα οποία θυμότανε παλιότερα. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε κάποιον νευρολόγο και διαγνώστηκε με άνοια. Από εκεί και πέρα το ταξίδι ήταν μακρύ μέχρι που φτάσαμε στο κέντρο ημέρας για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ, το οποίο και παρακολουθεί τώρα εδώ και ένα έτος. Το ψυχολογικό και οικονομικό βάρος είναι δυσβάσταχτο για τις οικογένειες των ασθενών. Ο δρόμος είναι μόνο ανηφορικός και μοναχικός. Έχουμε πάρα πολύ έντονη ψυχική κατάρρευση. Έχουμε οικονομική επίσης επιβάρυνση με κοινωνικό αποκλεισμό και επαγγελματικό αποκλεισμό. Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους ήταν οι πρωταγωνιστές στο Φεστιβάλ Αλτσχάιμερ 2024 που διοργάνωσε η εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σε κάθε ένα από αυτά τα άτομα αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο φροντιστές. Δύο μέλη της οικογένειας που επομίζονται τη φροντίδα των ασθενών. Επομένως, για τη χώρα μας μπορούμε να λέμε ότι η άνοια αφορά σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες. Κεντρικό μήνυμα της φετινής εκστρατείας για την νόσο Αλτσχάιμερ ήταν να καταπολεμηθεί το κοινωνικό στίγμα που ακολουθεί την νόσο. Καταπολεμάμε τις προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από την άνοια και που εμποδίζουν τη σωστή φροντίδα. Λέμε στους ασθενείς να βγούνε, να το πούνε, να επιδιώξουν την καλύτερη θεραπεία, τις καλύτερες λύσεις, να πάνε στα κέντρα ημέρας, να μην φοβούνται, να το πούνε στους φίλους τους, στους συγγενείς τους. Με παρακέντηση στη σπονδυλική στήλη και λήψη εγκεφαλονοτιαίου υγρού, αλλά και με τεστ αίματος, παρέχεται έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμο ακόμα στάδιο. Αυτή η εξέταση αίματος πιάνει το αμυλοειδές με μια πιθανότητα γύρω στο 93%. Και πιάνει και την πρωτεΐνη ταφ, την άλλη βασική βλάβη που σας έδειξα, πάλι με μια πιθανότητα κοντά στο 93-95%. Άρα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό το διαγνωστικό τεστ. Στο φεστιβάλ, εκτός από διαλέξεις και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, έγιναν ακόμη εργαστήρια με διατροφικές οδηγίες για καλή νοητική υγεία, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά σε μια προσπάθεια επιμόρφωσης και εξοικείωσης με την νόσο Αλτσχάιμερ.